πολιτικά, πώς το εσχύλιο που είσαι, παραπάνω μέσα από το κέντρο. Όχι, είχες το άλλο πρόσφα, έχεις το άλλο γι' αυτό. Είναι ο Κύριος. Καλά. Με θέλω καλό. Αλλά με τον τρόπο που το λες, πάντοτε, αν δεν γεννηθεί το ξέρω πάντα. Πάντοτε. Να βάλουμε μπρος. Επτά η ώρα. Ας έρθουμε αργότερα για το ξέρω. Τα και δύο λεπτά. Βασίλη, πάρε αυτό, από κοντά πολύ να είναι καθαρό. Πολύ καθαρά. Ναι. Εδώ έχει και εικόνα στην αρχή, είναι επί του θέματος. Να πιάσουμε σιγά σιγά. Χριστός Ανέστη, έπαινε πρόβλημα. Να το θάνατο των πατή σα και δεν στη ζωή μα και η ζωή χαρισάνοντο. Χριστός Ανέστη, έπαινε πρόβλημα. Να το θάνατο των πατή σα και δεν στη ζωή μα και η ζωή χαρισάνοντο. Χριστός Ανέστη, νεκρό θάνατο, θάνατο πατήσας και επίσε δειγνή μας τη ζωή χαρισάμενο. Ανέστη. Το θέμα το σημερινό θα το δανειστούμε από το γέροντα της εποχής μας, το γέροντα Παΐσιο. Και ο ίδιος βάζει όνομα, τίτλο, λέει «Αγάπη για όλη τη κτήση». Αγάπη για όλη τη κτήση. Είναι αυτό που θα διαβάσω τόσο χρήσιμο, αλλά και πολύ πνευματικό. Πώς ο άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται στα όντα τα άλογα, ζώα και πτηνά και έρποντα
Ερπετά, φίδια που έχει η φύση γύρω. Γέροντα, ρωτάει μία μοναχή ή ζητάει μάλλον, δώστε μου μια ευχή για τα Χριστούγεννα. Εύχομαι ο Χριστός και η Παναγιά να σε έχουν κοντά τους σαν αρνάκι που είναι δίπλα στη Φάτνη. Νομίζω περνάει καλά, όπως και το βοηδάκι και το γαϊδουράκι που ζεσταίνουν το Χριστό στη Φάτνη. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την Φάτνη του Κυρίου αυτού. Δηλαδή, γνώρισε το βοηδάκι το αφεντικό του και το γαϊδουράκι τη Φάτνη του Κυρίου του. Την ημέρα βέβαια που γεννήθηκε ο Χριστός, παραχώρησε και το γαϊδουράκι και το βοηδάκι, όπως λέει ο Πατρεβαΐσιος, παραχώρησαν τη θέση τους να την πάρει ο Κύριος, γιατί δεν είχε θέση αλλού. Διωγμένος από τη γέννησή του ο Κύριος. Αλλά φιλοξενούμενος από τα ζώα μέσα στη Φάτνη. Αυτό το προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας. Γνώρισαν τι ήταν μέσα στη Φάτνη τα ζωάκια αυτά. Και με τα γνώτα τους το ζέστηναν. Κατάλαβαν το δημιουργό τους. Αλλά και το γαϊδουράκι. Τι μεγάλη τιμή να πάει το Χριστό μετά στην Αίγυπτο. Όταν ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και το μικρό, κανένα στο γαϊδουράκι και πήγανε για να μην τους πιάσει το μαχαίρι του Ηρώδη στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες είχαν άρματα χρυσοκέντητα και ο Χριστός τι χρησιμοποίησε? Τι καλά να ήμουν αυτό το γαϊδουράκι. Αυτό λέει ο Γιώργο Παΐσιος. Τι καλά να ήμουν αυτό το γαϊδουράκι. Βάσκησε στην πλάτη του τον Κύριο. Μέσα στον Παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, τα ζώα αισθάνονταν την ευωδιά της χάριτος μέσα στον Παράδεισο και αναγνώριζαν τον Αδάμ για αφέντη τους. Όταν έβασε ο Κύριος μας τον Αδάμ και την Εύα, τον έβαλε στον Παράδεισο, εκεί λέει η ευωδιά της χάριτος του Θεού έκανε ώστε τα ζώα να καταλαβαίνουν ότι ο Αδάμ είναι αφεντικό τους και συμπεριφέρονταν σαν σε αφεντικό. Μετά την παράβαση όμως βγήκαν αυτά από τον Παράδεισο χωρίς να φταίνε και αυτά βγήκαν τον Παράδεισο και δεν αναγνώριζαν τον Αδάμ για αφεντικό τους, αλλά ορμούσαν να το ξεσκίσουν. Ήταν σαν να του έλεγαν, είσαι κακός, δεν είσαι αφεντικό μας. Τώρα, όταν ο άνθρωπος με την τήρηση των εντολών του Θεού πλησιάζει ξανά τον Θεό, τώρα που ζούμε εμείς, όταν τηρεί τις εντολές και πλησιάζει ξανά τον Θεό, δίνεται και πάλι τη Θεία Χάρη, οπότε ξαναγυρίζει στην κατάσταση
που βρισκόταν πριν πέσει στην αμαρτία ο Αδάμ. Και είναι και τον αναγνωρίζουν πάλι τώρα, εφόσον είναι με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος, τον αναγνωρίζουν πάλι αφεντικό τους. Τότε κινείται άφοβα ανάμεσα στα άγρια θηρία, τα οποία πάβουν να είναι πια άγρια, αφού το αφεντικό τους έχει μερέψει. Το προσέξατε αυτό? Χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς να έχει πλησιάσει το Θεό καν ο άνθρωπος, ώστε να μυρίζει τη χάρη του, τα ζώα είναι άγρια απέναντί του. Όταν γυρίζει κοντά στο Θεό και έχει χάρη, την οποία ως φρένονται, τη μυρίζουν τα ζώα τη χάρη, τότε τα ζώα, λέει, ξανά υποτάσσονται και ξανά αναγνωρίζουν ότι είναι αφεντικό τους. Θα το δούμε παρακάτω στην πράξη. Έχει εδώ ένα υπότιτλο και λέει: τα ζώα διαισθάνονται την αγάπη του ανθρώπου. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αγαπάει το ζώο, το καταλαβαίνει το ζώο ότι ο άνθρωπος αγαπάει το ζώο. Το καταλαβαίνει. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει: καρδία ελεήμων είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Θα το εξηγήσω. Λέει, η καρδιά που αγαπάει και συμπεριφέρεται με ελεημοσύνη είναι καρδιά που έχει μέσα μια φωτιά που καίει για όλη τη κτήση, όχι για τον άνθρωπο μόνο, για όλη, και για εκείνα που είναι ζώα και για εκείνα που είναι άψυχα και για εκείνα, για όλη. Ναι, έτσι είναι. Η ελεήμων καρδιά είναι καύση και υπέρ των ζώων, αλλά και υπέρ των δαιμόνων ακόμη. Η καρδιά που αγαπάει, αγαπάει και τα ζώα, αλλά και τα δαιμόνια ακόμη, και υπέρ των δαιμόνων ακόμη. Ο πνευματικός άνθρωπος δίνει την αγάπη του πρώτα στο Θεό, έπειτα στους ανθρώπους, και την υπερχείληση, το παραπάνω από αυτά, της αγάπης του, τη δίνει στα ζώα και σε όλη την κτήση. Αυτή τη θεϊκή αγάπη, αυτή η θεϊκή αγάπη πληροφορεί και τα ζώα. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη εγώ έχω αγάπη γεμάτη με χάρη Θεού, την πληροφορούνται τα ζώα. Την μυρίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αφεντικό τους. Από την αγάπη που έχει ο άνθρωπος την παίρνουν και τα ζώα. Τα οποία καταλαβαίνουν τον άνθρωπο που τα αγαπάει και τα πονάει και τον πλησιάζουν χωρίς να φοβούνται. Τον πλησιάζουν χωρίς να φοβούνται. Ακόμη και τα άγρια ζώα μπορούν να διακρίνουν έναν άνθρωπο που τα αγαπάει από ένα κυνηγό που θέλει να σκοτώσει. Τον κυνηγό τον αποφεύγουν. Τον άνθρωπο που τα αγαπάει τον πλησιάζουν. Νόμιζα, λέει ο Γιώργο Παΐσιος τώρα, νόμιζα ότι δεν συμβαίνει το ίδιο και με το φίδι. Γιατί το φίδι είναι το μόνο ζώο που δεν αγαπιέται τους ανθρώπους. Διαπίστωσα όμως αργότερα ότι και τα φίδια διαισθάνονται την αγάπη του ανθρώπου και πιάνουν φιλία μαζί του. Αν ο άνθρωπος έρθει στη θέση του φιδιού και το πονέσει, το φίδι αμέσως το καταλαβαίνει και τον πλησιάζει σαν φίλος,
είναι σαν να λέει «Δόξα σε ο Θεός, βρήκα και εγώ επιτέλους ένα φίλο». Το φίδι το λέει αυτό, είναι σαν να λέει. Βλέπετε, ο Παΐσιος ήταν φίλος με όλα τα ζώα, με όλα, θα το δούμε. Είναι γέροντα το αίσθηκτο που έχουν. Πώς λέμε, είναι το αίσθηκτό τους, λέμε τα ζώα. Ο Θεός, για να εξυπηρετούνται, έχει δώσει και σε αυτά ό,τι χρειάζονται. Τα ζώα έχει δώσει και σε αυτά ό,τι χρειάζονται. Τους έδωσε τη διέστηση. Αυτό που λέμε αίσθηκτο, είναι διέστηση. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος στερήθηκε το υπερφυσικό. Αλλά του έμεινε ο νους, η λογική. Σε εμάς δηλαδή, όταν είπαμε όχι στο Θεό, όταν είμαστε στο παράδεισο, πέσαμε από τη χάρη του Θεού και λέει, μας έμεινε νους, λογική. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι βλέπουν κάπου πλατάνια, δικαιολογεί τώρα νους και λογική. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι βλέπουν κάπου πλατάνια και καταλαβαίνουν ότι εκεί υπάρχει και νερό. Ψάχνουν και το βρίσκουν. Ενώ τα ζώα το πληροφορούνται σαν να έχουν ραντάρ. Εμείς με τη λογική λοιπόν, βλέπουμε ένα πλατάνια, κάπου λέμε, κάπου πρέπει να υπάρχει τροχούμενο νερό. Αν δεν είναι τροχούμενο, ψάχνουμε και το βρίσκουμε. Τα ζώα όμως λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λογική όπως εμείς. Όχι λογική. Λέει, ραντάρ, σαν να έχουν ραντάρ. Φαίνεται, από εκεί έχουμε μάθει κι εμείς. Λοιπόν, η καμήλα, όταν είναι στην έρημο και διψάει, τρέχει μόνη της προς το μέρος που υπάρχει το νερό. Μόνη της. Και ο καμιλέρης την ακολουθεί. Είναι σαν να παίρνει τηλεγράφημα από το νερό και να του λέει έλα εδώ. Παΐσιος. Παΐσιος μιλάει με το μυαλό φωτισμένο. Σου λέει έχουν ραντάρ, παίρνουν το τηλεγράφημα και πάνε κατευθείαν για πρώτη φορά σύνει το νερό μακριά τους, ξέρουν πού θα πάνε να το βρουν. Με το ραντάρ που τους έχει δώσει ο Θεός. Σε εμάς έχει δώσει τη λογική. Έχει άλλο κομμάτι παρακάτω, πάλι στο ίδιο θέμα, δεν θα αλλάξουμε, να δούμε. Θα έχουμε ψυχαγωγία και συγχρόνως και την ωφέλειά μας. Τα ζώα ζητούν βοήθεια από τον άνθρωπο. Τα καημένα τα ζώα Θεό έχουν τον άνθρωπο. Όπως εμείς ζητούμε βοήθεια από τον Θεό, έτσι και αυτά ζητούν βοήθεια από τον άνθρωπο. Τα ζώα όλα. Ανεξαίρετος. Και το φίδι με προηγουμένως. Και το φίδι. Στο Άγιον Όρος άκουγα για το γέρο Θεοφύλακτο από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου ότι είχε μεγάλη φιλία με τα άγρια ζώα. Αυτά διαισθάνονταν την αγάπη του γέροντα Θεοφύλακτου και πήγαιναν στο καλύβι του όταν είχαν καμιά ανάγκη. Κάποτε μάλιστα ένα ζαρκάδι που είχε σπάσει το πόδι του πήγε έξω από το κελί του και βέλαζε θλιμμένα. Βγήκε ο γέροντας και το είδε. Το είδε να τεντώνει το σπασμένο ποδαράκι του σαν να του έδειγνε. Εκείνος του έφερε λίγο παξιμάδι να φάει και πήρε δύο ξυλάκια με τα οποία έδεσε σταθερά το πόδι του. Μετά είπε στο ζαρκαδάκι πήγαινε τώρα στο καλό και μετά από μία εβδομάδα να ξαναπεράσει από εδώ. Έτσι και έγινε.
Μετά από μία εβδομάδα, ξαναπέρασε από τον γέροντα Θεοφύλακα. Ο καλός γέροντας συνεννοήθηκε με το ζώο, σαν γιατρός με πονημένο άνθρωπο. Επειδή είχε γίνει, ο γέροντας είχε γίνει άνθρωπος του Θεού. Μία άλλη ερώτηση τώρα από κάποια μοναχή, γιατί είναι με ερωτήσεις και απαντήσεις ο γέροντας. Το έχω διαβάσει αρκετές φορές και δεν το αφήνω, κάθε μέρα το διαβάζω. Κάθε μέρα. Και το έχω στο μυαλό μου την ημέρα που κυλάει. Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πώς ο Όσιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, δεν φοβήθηκε καθόλου το λιντάρι που τον πλησίασε για να του βγάλει το αγκάθι. Για όσους δεν έχουν υπόψη τους, πήγαινε ο λιντάρι στον Άγιο Γεράσιμο, τον Ιορδανίτη, σε Αεροσόλυμα βέβαια, που είχε αγκάθι στο πόδι. Και του σήκωσε φαίνεται το πόδι για να το βγάλει το λιοντάρι, να βγάλει από το λιοντάρι το αγκάθι. Και απαντάει τώρα, πώς δεν φοβήθηκε ο γέροντας. Άγιος ήταν. Αλλά και τα ζώα ποτέ δεν κάνουν κακό στον άνθρωπο. Ποτέ δεν κάνουν κακό στον άνθρωπο. Να το χωνέψουμε. Το ποτέ είναι απόλυτο. Όταν βρίσκονται σε ανάγκη. Μια τότε φορά μόνο. Έτσι λέω, όταν βρίσκονται σε ανάγκη. Μια φορά, τότε που ήμουν με την Κύλη, μια ζωή την είχε την Κύλη, κάποιοι εργάτες κουβαλούσαν ξύλα με τα ζώα εκεί στην περιοχή του Καλυβιού. Βλέπω σε μια στιγμή ένα ζώο να πέφτει, το καημένο, κάτω, και το σαμάρι με τα ξύλα να πέφτει από πάνω του. Διπλώθηκαν τα πόδια του και δεν μπορούσε να ισιώσει το ζώο, το φορτωμένο. Εγώ ξέχασα ότι είχα κύλι. Ξέχασα ότι δυσκολευόμουν ακόμα και να περπατήσω. Τρέχω, πετάω τα ξύλα, πάω να σηκώσω το σαμάρι, δεν μπορούσα. Δίνω μια, τραβάω τα σκοινιά και ελευθέρωσα το ζώο. Οπότε ένας πατέρας που ήταν εκεί κοντά φώναξε. Πρόσεχε, έχεις σκύλι. Θα πάθεις καμιά ζημιά. Τότε θυμήθηκα ότι είχα κύλι. Γιατί δεν έτρεξες, είπε ο γεροπαΐσιος στον άλλον που του είπε, θα πάθεις κύλι. Φοβήθηκα μήπως με κλωτσίσει, λέει ο άλλος. Ευλογημένε, του λέω, το ζώο και λύκος να είναι, όταν το καημένο βρίσκεται σε ανάγκη, ζητάει βοήθεια και δεν κάνει κακό στον άνθρωπο. Αλλά κι αν πεινούν, κι αν διψούν τα ζώα, στον άνθρωπο καταφεύγουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι το αφεντικό τους. Θυμάμαι στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού. Έχω πάει εκεί πριν από 35 χρόνια. Ένα καλοκαίρι, μια οχιά κατέβηκε από μια λαμαρίνα της Σκεπής και κουλουριάστηκε μπροστά μου. Σήκωνε το κεφάλι της ψηλά, έβγαζε την γλώσσα της και σφύριζε. Διψούσε πολύ, είχε καεί από το πολύ καύσωνα και με απειλούσε. Ζητούσε νερό, αλλά με επιτακτικό τρόπο. Δηλαδή τον διέταζε. Λες και ήμουν υποχρεωμένος να πάω να της φέρω νερό. Βρε, της λέω, εσύ έτσι που κάνεις δεν συγκινείς τον άλλον. Της έβαλα μετά νεράκι και ήπιε. Ενώ τα τσακάλια πολύ με συγκινούν. Γιατί όταν πεινούν, κλαίνε σαν μωρά παιδιά. Να δείτε τι έχω πάθει και με τα γατάκια τώρα στο καλύβι.
πρόσεξαν πως κάθε φορά που χτυπούσε το καμπανάκι, τα γατιά, τα γατάκια, τι πάρε το καμπανάκι απ' έξω, να πει κάποιος άνθρωπος μέσα κλπ. Κάθε φορά λοιπόν που χτυπούσε το καμπανάκι έβγαινα έξω και πότε τους έλεγαν κάτι να φάνε. Όταν λοιπόν πίνουν τα γατιά, τραβούν το σκοινί και χτυπάει το καμπανάκι να βγω έξω. Βγαίνω και βλέπω να χτυπούν αυτά το καμπανάκι και όχι άνθρωπος και τα ταΐζω πως τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Έρχονται γέροντα ζώα στο καλύβι σας. Πως δεν έρχονται, έρχονται τσακάλια, αγριόχειροι, έρχεται που και που και καμιά μικρή αλεπού. Όταν φεύγουν οι γάτες, έχετε αλεπουδίτσα. Οι αγριόχειροι το καλοκαίρι δεν εμφανίζονται, επειδή φοβούνται τους κυνηγούς. Τότε μόνο τα φίδια εμφανίζονται, γιατί τα φοβούνται οι άνθρωποι. Έρχονται και πουλιά, κοπάδια, μικρά και μεγάλα, τους βάζω βρεγμένο παξιμάδι και τρώνε. Το ειδοκάριδο από τα λουκούμια το κρατώ ξεχωριστά για κάτι πουλιά που, που φέρνουν την άνοιξη. Τα καημένα και λαϊδούν ανοιξιάτικα, ακόμα και το χειμώνα με τα χιόνια. Φέρνουν παρηγοριά δηλαδή. Αυτά πεθαίνουν για το ειδοκάριδο, τροφή δηλαδή. Γέροντας στο Σινά, εκεί που μείνατε, είχε ζώα. Εις πάει στη Αγία Επιστήμη. Δεν έχει τίποτα εκεί. Εκεί εσκήτεψε 2 χρόνια. Δεν έχει τίποτα εκεί. Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Λοιπόν, λέει τώρα για Αγία εκεί. Είχε πέρδικες, συγγνώμη, στο Σινά, επειδή ήταν έρημος, πλησίαζαν πιο πολύ τα άγρια ζώα, καθώς και τα πουλιά. Είχε και πέρδικες, είχε και ορτίγια, σαν αυτά που έτρωγαν οι Εβραίοι στην έρημο. Είχε και κάτι όμορφο ποντίκια, σαν χελωνάκια, χωρίς ουρά, που είχαν πάνω στη ράχη τους ένα τρίχωμα σαν βούρτσα. Τα τάιζα όλα, τις πέρδικες, τα ορτίγια, τα ποντίκια. Έβαζα ό,τι είχα ξεχωριστά επάνω στις πλάκες, ξεχωριστά. Αλλού το ένα, μια τροφή, αλλού ένα τροφή και λέει, γιατί μάλωναν όταν πήγαινε να φάνε. Πήγαινε το πουλάκι να φάει, πήγαινε και το ποντίκι. Οπότε σηκωρόταν το πουλάκι να φύγει. Και έβαζε χωριστά του πουλιού την τροφή. Τα πουλιά όπου πήγαινα με ακολουθούσαν. Που όταν ανέβαινα πάνω στα βράχια και άρχισα να ψάλω, μαζεύονταν εκεί και στο τέλος τους έριχνα λίγο ρύζι. Άμα ήθελα ησυχία, δεν έπρεπε να ψάλω καθόλου, γιατί μαζεύονταν όλα γύρω μου. Θυμάμαι μια φορά που πιάστηκε η μέση μου και έμεινα μερικές μέρες ξαπλωμένος. Ένα πουλάκι το καημένο μπήκε μέσα στο κελί μου και ήρθε πάνω στο στήθος μου. Κάθισε εκεί, με κοιτούσε στο πρόσωπο και κελαϊδούσε. Ώρες κελαϊδούσε. Πολύ γλυκά μου έκανε εντύπωση. Πώς ζουν οι Άγιοι. Να παραδειγματιζόμαστε από τα ζώα. Άλλη ενότητα. Να παίρνουμε παράδειγμα από τα ζώα. Γέροντα, τι είναι αυτό το βουητό που ακούγεται, ρωτάει η μοναχή. Το γέροντα άκουγε με τα αυτιά της ένα βουητό. Ένα μελίσι εγκαταστάθηκε στο παράθυρό μου. Και τώρα εργάζεται εντατικά. Τι τραβάω το βράδυ με τις φωνές τους. Ελάτε να σας δείξω την κυψέλη μου.
να δείτε με τι αρχιτεκτονική εργάζονται οι μέλισσες. Ενώ δεν έχουν ούτε αρχιτέκτονα ούτε εργολάβο. Εύχομαι να δουλέψετε κι εσείς σωστά. Πνευματικά, να φτιάξετε πνευματική κυψέλη, λέει στις μοναχές. Να βγάλει μέλι πνευματικό, να έρχονται οι λαϊκοί εδώ στο μοναστήρι, να τρώνε από αυτό το πνευματικό μέλι και να γλυκαίνονται πνευματικά. Τι σημαίνει γέροντα αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ? Ανθρώπους και κτίνη, σώσεις Κύριε. Τους ανθρώπους και τα κτίνη θα τα σώσεις. Εννοεί ότι ο Θεός και τα ζώα τα βοηθάει. Πόσοι Άγιοι είναι προστάτες των ζώων, αλλά και τι τραβάνε τα καημένα. Εμείς ούτε μια εβδομάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπακοή που κάνουν αυτά στον άνθρωπο. Αν τα ταΐσουν, τα ταΐσαν. Διαφορετικά, μένουν μυστικά. Αν δεν κάνουν αυτό που θέλει το αφεντικό τους, τα χτυπούν. Και τι κόπο κάνουν, χωρίς να περιμένουν κανένα μισθό τα ζώα. Εμείς ένα Κύριε ελέησον να πούμε, το προσέξουμε λιγάκι, πόση δύναμη έχει προσευχή να το δούμε, το κύριο Παΐσιο, ένα Κύριε ελέησον να πούμε, παράδεισο έχουμε να λάβουμε. Άλλο το δικό μας το ραντάρ να πιάσει αυτό, παράδεισο παίρνουμε λέει, και άλλο Παΐσιος. Πόση δύναμη έχει ένα Κύριε ελέησον. Άντε κουραστήκαμε τώρα, σταμάτα, στην Εκκλησία. Παράδεισο έχουμε να λάβουμε, μικρό πράγμα είναι αυτό. Μας πέρασαν επομένως και στην ακτιμοσύνη και στην υπομονή και στην υπακοή τα ζώα. Όλα να τα παρακολουθείτε, γιατί όλα βοηθούν. Παρατηρώ τα μυρμήγια. Εγώ δεν το ήξερα, το μάθα από εδώ αυτό που θα διαβάσω. Πόσο φιλότιμα εργάζονται, αυτό το έχω παρατηρήσει, χωρίς να έχουν επιστάτη. Αφεντικό, Γιάννη δεν έλεγε. Έλεγα, να πει εσύ γιατί κάθεσαι. Εγώ δεν βρήκα σε κανέναν άνθρωπο τη λεπτότητα που είδε στα μυρμήγια. Τα νέα μυρμήγια πάνε και κουβαλούν στη φωλιά ξυλάκια και ένα σωρό άλλα άχρηστα πράγματα. Τα παιδιά, τα μικρά δηλαδή. Άχρηστα πράγματα. Επειδή ακόμα δεν ξέρουν τι πρέπει να φέρουν μέσα στη φωλιά. Τα παλιά μυρμήγια τα αφήνουν να τα κουβαλήσουν. Χωρίς να τους κόβουν την προθυμία. Και μετά τα βγάζουν έξω από τη φωλιά. Όχι τα μεγάλα δηλαδή, παίρνουν τα άχρηστα που βάλανε τα μικρά και τα βάζουν έξω τα άχρηστα πράγματα. Ύστερα σιγά σιγά τα νέα βλέπουν τι κουβαλούν τα παλιά και μαθαίνουν τι πρέπει να φέρουν. Αν είμαστε εμείς θα λέγαμε, έλα εδώ εσύ, τι είναι αυτά που κουβαλάς, πέταξε το γρήγορα, άντε έξω. Αν είμαστε εμείς. Είχα διαβάσει πάλι σε Άγιο, όταν λέει κάποιος έκανε κάποιο λάθος που μπορεί να ήταν μεγάλο ή μικρό, μην τον διορθώνεις την ώρα που κάνει το λάθος. Άστο να. Μετά από καιρό, γιατί ο εγωισμός, άμα το διορθώσει, μπορεί να του κάνει ζημιά, δεν τον αφήνει ο εγωισμός. Ενώ άλλη φορά με τρόπο πρέπει να το πεις. Θυμάσαι τότε. Με θυμάμαι που το διάβασα, στον Άγιο Συμβουλανό το διάβασα. Να προχωρήσω εδώ και άλλη φορά σας το πούμε, δεν πειράζει, θα χάσουμε τα ζώα τα έκανε ο Θεός για να εξυπηρετεί το άνθρωπος.
αλλά και για να παραδειγματίζεται. Ο άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος, από όλα ωφελείται. Αν είναι άνθρωπος. Τώρα θα ζήσουμε μια στιγμή μεγαλείου μαζί του με το Παΐσιο. Λοιπόν. Ένα μοναστήρι γυναικείο που ονομάζεται Σουρωτή, εκεί που βγαίνει η Σουρωτή. Ναι, γυναικείο μοναστήρι, τον είχαν γέροντα. Λοιπόν, και στείλανε ένα γράμμα στο γέρο Παΐσιο και στο γράμμα της μονής απαντάει ο Παΐσιος πάλι με επιστολή. Με μια επιστολή. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ την απάντηση του γέρου Παΐσιου. Στο τελευταίο σας γράμμα μου είχατε στείλει μια εικόνα του Αδάμ με τα ζώα στον Παράδεισο. Έχουμε υπόψη μας ότι ο Αδάμ έδωσε τα ονόματα στα ζώα όλα. Σε όλα τα ζώα ήταν ημέρα στον Παράδεισο και τα άγρια. Σκέφτηκα λοιπόν, λέει ο Γιώργος Παΐσιος τώρα, να σας στείλω κι εγώ με τη σειρά μου ζωγραφισμένο ένα πουλί. Και αυτό έβαλε το βασιλάκι και πήρε την εικόνα με ένα πουλί. Το πιο στενό μου φίλο. Γιατί αν σας έστελνα ζωγραφισμένο ένα φίδι, νομίζω θα σας έπιανε φόβος. Το πουλάκι αυτό το έχω ονομάσει Olet. Olet. Που σημαίνει στα αραβικά παιδί. Γράφει από κάτω το πουλί αυτό ήταν κοκκινολέμης. Μένει το πουλί στο ραχόνι, σε μια ράχη, σαν δεξαμενή. 500 μέτρα μακριά από το καλύβι μου. Κάθε μεσημέρι του πηγαίνω καλούδια και φύλεματα. Μόλις του δίνω κάτι να φάει, παίρνει λίγο και φεύγει. Εγώ το φωνάζω να έρθει, αλλά αυτό φεύγει. Να το προσέξουμε καλά αυτό που διαβάζω. Και σε λίγο έρχεται κρυφά από πίσω και κρύβεται κάτω από τη ζακέτα μου. Όταν πάω να φύγω με ξεπροβοδίζει. Του πάει το φαγητό, φεύγει, έρχεται, μπαίνει στη ζακέτα του και όταν φεύγω λέει, μου έρχεται από πίσω για να μου κάνει συντροφιά, να μου πει ευχαριστώ δηλαδή που του πήγα να φάει. Με ξεπροβοδίζει. Σε απόσταση 100 μέτρων περίπου. Και εγώ για να μην συνεχίσει να έρχεται από πίσω μου και κουραστεί, του αφήνω κανένα ψίχουλο για να απασχοληθεί και φεύγω γρήγορα για να με ξεχάσει. Για να με χάσει. Τώρα τελευταία άφησε την άσκηση και ζητάει καλοπέραση. Να δείτε ποια είναι η καλοπέραση. Ο Παΐσιος ήταν απλός και είχε και χιούμορ. Χαριτωμένο, γεμάτο πνεύμα Άγιο. Ούτε σπασμένο ρύζι τρώει, ούτε βρεμένο παξιμάδι. Αλλά μόνο σκουλικάκια, αυτή είναι η καλοπέραση. Σκουλικάκια που θέλει να τα βάζω στο πιάτο. Στη χούφτα. Όχι στο πιάτο, πιάτο ονομάζει τη χούφτα εδώ ο Παΐσιος. Και να ανεβαίνει εκεί στη χούφτα να τρώει. Τι πρόοδος. Είναι μέρες που πανηγυρίζω με τον Όλετ και τη συντροφιά του. Μπορεί να πει κανείς, γιατί κάνεις εξαίρεση στον Όλετ, γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με τα άλλα πουλιά. Απαντώ, όταν φωνάζω τον Όλετ να έρθει,
φέρνει μαζί του και άλλα πουλιά. Φίλους του, τα οποία τρέχουν αμέσως στο φαΐ. Ενώ ο Όλετ έρχεται από υπακοή και από αγάπη. Όχι για φαγητό. Προσέχετε. Ακόμα και όταν είναι νηστικός, ο Όλετ κάθεται αρκετή ώρα μαζί μου και ξεχνάει το φαγητό. Όταν είναι νηστικό, το προσέχουμε. Εγώ του το θυμίζω το φαγητό. Και τώρα που καλοσύνεψε ο καιρός και βρίσκει ζουζούνια να φάει, όταν το φωνάζω πάλι έρχεται για να κάνει υπακοή. Ενώ είναι χορτάτο και δεν το αναγκάζει πείνα. Πώς να μην το χαίρεσαι περισσότερο από τα άλλα πουλιά, αυτό το φιλότιμο πουλάκι. Πολλές φορές μου έρχεται από την πολύ μου αγάπη να το σφίξω μέσα στη χούφτα μου, αλλά φοβάμαι μήπως κάνω σαν τη μαϊμού που από αγάπη σφίγγει τα παιδιά της και τελικά τα πνίγει. Γι' αυτό σφίγγω την καρδιά μου και το χέρι μου από μακριά τον Όλετ, για να μην το βλάψω. Μια μέρα άργησα να πάω στη ράχη και ο Όλετ, επειδή φυσούσε πολύ, είχε λουφάξει νωρίς. Άφησα το φαγητό του και έφυγα, χωρίς να το δω. Την άλλη μέρα ξεκίνησα να πάω πολύ νωρίς, γιατί ανησύχησα μήπως το έφαγε κανένα γεράκι. Αυτό όταν είδε το πρωί το φαγητό που του είχα αφήσει από βραδύς, το πήρε αξιολογισμός. Κατά έναν τρόπο δηλαδή, το λέει ο Παΐσιος έτσι, έτσι. Και κατέβηκε στα μισά του δρόμου και περίμενε. Κατέβηκε και με περίμενε. Όταν με είδε, έκανε σαν τρελό από τη χαρά του. Του έδινα να φάει, αλλά αυτό περισσότερο ήθελε τη συντροφιά μου παρά το φαγητό. Το θαυμάζω για την άσκησή του και για την αγάπη που έχει, καθώς και την ευγνωμοσύνη του. Εύχεστε να μιμηθώ εγώ, ο Παΐσιος, τις αρετές του πουλιού. Αγάπη, λέει, άσκηση, ταπείνωση, υπακοή. Πιστεύω να μην έχετε παράπονο. Σας τα είπα όλα χωρίς να πάρω την άδεια από τον Όλετ. Ελπίζω να μην τον στενοχωρήσω τον Όλετ που σας τα είπα. Μια που δεν θα γίνουν γνωστά πιο έξω, έχετε τους χαιρετισμούς, τους δικούς μου, τους δικούς του, του Όλετ, και τους δικούς μου χαιρετισμούς. Γεια σας. Στο καλύβι μου, συνεχίζει ο Ιεροπαΐσιος, στο ίδιο γράμμα, όχι μόνο τα πετούμενα πουλάκια, αλλά και τα ζώα που έρχονται εκεί, τσακάλια, λαγίνι, φίτσες, χελώνες, σαύρες, φίδια, χορταίνουν από την υπερχείληση της αγάπης μου. Και χορταίνω κι εγώ. Όταν χορταίνουν αυτά και όλοι μαζί, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν το γύριο. Αυτό που διαβάσαμε είναι ένα κομμάτι από τη ζωή του Γεροπαΐσιου, που φαίνεται ποια θέση είχε απέναντι στα ζώα σαν Άγιος και πόση ωφέλεια έπαιρνε από τα ζώα ο Γεροπαΐσιος. Ωφέλεια από τα ζώα.
Το γενικό συμπέρασμα, το γενικό συμπέρασμα από όλα αυτά είναι, γιατί τα ζώα όλα γενικά, από ό,τι είδαμε, όλα, όχι μόνο δεν τον πείραζαν, αλλά και τον αγαπούσαν. Λέγει λοιπόν ο ίδιος από το ξεκίνημα που είδατε, ότι με τη χάρη του Θεού όλα υποτάζονται στον άνθρωπο. Και αναγνωρίζουν τον άνθρωπο σαν αφεντικό τους, σαν αφεντικό τους. Ο γέροντας έχει και σε άλλα σημεία τέτοια θέματα, αλλά εδώ η ενότητα αυτή αφιερώνεται ειδικά στη συμπεριφορά του γέροντα και των Αγίων στο όρος μέσα, είχε Αγίους στα Αγιονόρος, ένα μοναχό, είχε φύγει από τον κόσμο τώρα, που μόνο φίδια περιπιότανε. Πήγαιναν τα φίδια, μαζί του κάνανε παρέα, τον ακούγανε, συνομιλούσε τα φίδια και φεύγανε. Όπως είδαμε και εδώ στο Γιώργο Παΐσιο. Εχθρός τα ζώα είναι μόνο σε αυτόν που κακό συμπεριφέρονται σε αυτά. Και από ό,τι είδαμε διαισθάνονται, έχουν λέει διέσθηση τα ζώα ότι ο άνθρωπος τα αγαπάει. Σε ένα άλλο κομμάτι μέσα, λέει, αν τα ζώα καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι που είναι δίπλα τους τα αγαπούν και ο άνθρωπος πολύ περισσότερο τον άνθρωπο που αγαπάει το συνάνθρωπό του, το αντιλαμβάνονται από τον αέρα και από την εμφάνιση. Ρωτάει η μοναχή και λέει, γέροντα, δεν αγαπάω τον άλλον. Του λέει σε κάποια σημεία, σε κάποια φάση. Και λέει, άκουσε. Τον άνθρωπο που αγαπάει, τον αέρα το καταλαβαίνουν οι άλλοι που περνάει. Τον αέρα. Δεν είναι πλαστή η αγάπη του, η στάση του, η θέση, η συμπεριφορά του. Είναι αυτή η συμπεριφορά που δείχνει χωρίς να θέλει. Του λέει, πώς θα δείξω στον άλλο την αγάπη, το λέει εδώ μέσα. Αν δεν δείχνεται η αγάπη κάνει την παρουσία μόνη της. Δεν λες, τόσα αδράμια αγάπη έχω και στη δίνω. Αλλά βγαίνει, λέει, μόνη της η αγάπη, την καλοκαταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν είναι προσποιητή και λέει, να, ένας άνθρωπος της αγάπης. Και τα ζώα λοιπόν, ένα τέτοιον άνθρωπο τον βλέπουν και υποκλίνονται. Και όλη η κτήση. Υπάρχει ένας ψαλμός, και τελειώνω από τώρα, στο Δαβίδ μέσα, που παρουσιάζεται εκεί, ο Δαβίδ, μία σειρά από όλα τα άψυχα, και τα άλογα ζώα και πτηνά, όλα τα παρουσιάζει εκεί, όλα να κάνουν τι νομίζετε? Αυτό που αποφεύγει ο άνθρωπος. Το λέει ο Παΐσιος εδώ στο τέλος. Τα θηρία όλα μαζί και πάντα τα κτίνη. Ερπετά που σύρονται και πετεινά πτερωτά, και όχι μόνο αυτά, λέει, πυρ, χάλας, ζαχιών, πνεύμα, αέρας δηλαδή, αέρα καταιγίδας, εννοούμε να ευλογούμε και προσκύνουμε τον Κύριο. Και αυτά ακόμα εννοούν και ευλογούν τον Κύριο. Άρα, η κτήση ολόκληρη, κλείνει
θα λέγαμε, τον αφιάνα της, το κεφάλι της, και λέει ένα πελώριο ευχαριστώ στον άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αντίθετα, η επαναστατή, παρακαλεί το ηφαίστειο που ξέσπασε, είναι ένα είδος επανάστασης της άψυχης θύσης εναντίον του ανθρώπου. Το γράφει ο Άγιος Βασανούφιος αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Βασανούφιος. Λέει, από τότε που ο άνθρωπος είπε όχι, το όχι σαν κατάρα έπεσε στην άψυχη κτήση και είναι ταραγμένη, ταραγμένη η άψυχη κτήση. Οι Άγιοι το βλέπουν αυτό, εμείς λέμε φύση, η φύση είναι. Όχι, η συμπεριφορά η άγρια του ανθρώπου αγρίεψε και την κτήση. Μην τα λέμε όπως εμείς, όπως μας συμφέρει, αλλά όπως είναι τα πράγματα. Όπως είναι τα πράγματα. Ο Άγιος Γέροντας, που έχει κοιμηθεί εδώ και 15 περίπου χρόνια, ο Γέρος Παΐσιος, και με τη στάση του και με το βλέμμα του και με τον αέρα του που πήγαινε εκεί, σε έκανε να νιώθεις ότι φεύγεις από ένα παράδεισο. Το καταλάβαινες όταν πήγαινες. Δεν άκουγες όταν πήγαινες εκεί από εκείνους που έφευγαν, από εκείνους που συναντούσαν, παρά να λένε τι έβλεπαν, τι άκουγαν και τι αισθάνονταν εκεί που πήγαινε στο Παρίσιο. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο, ξέχωρα από όλα τα άλλα που είπαμε, σε ένα σημείο, το τόνισα κιόλας. Λέει, βρε, αυτή είναι ο τρόπος έκφρασης του Παρίσιου. Ένα Κύριε λέει σου, το ξαναλέω, μας βάζει στον παράδεισο. Ένα Κύριε λέει σου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέω και το πράγμα. Γιατί με μία φοβερή επιπολαιότητα, φοβερή επιπολαιότητα, στεκόμαστε απέναντι στο μοναδικό και παντοδύναμο μέσο που λέγεται προσευχή. Έλε, προσευχή. Αν έχουμε δύναμη τόση όση ο Θεός μας δίνει, που δεν τη φτάνουν οι άνθρωποι, την έχουμε την προσευχή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν λέω, δεν μπορώ να το κάνω εκείνο. Το δεν μπορώ είναι ξεγραμμένο. Γιατί αλλού λέει, σε βάζει στον παράδεισο ένα κυριλέσιο, και αλλού λέει, χωρίς το κυριλέσιο βγαίνει από τον παράδεισο έξω αυτομάτως. Εμείς θέλουμε χωρίς να το πούμε με λίγο πόνο το κυριλέσιο, με λίγο πόνο, να πάρουμε τα χαρίσματα που είχε ο Παΐσιος. Και να πούμε τώρα κατάλαβα ότι είμαι, ότι πράγματι υπάρχει ο Κύριος, ζει και βασιλεύει στην ψυχή μου. Μα, όχι έτσι. Λίγη εργασία, αλλού το λέει, λίγη εργασία θα κάνεις, πολλά θα σου δώσει. Βάρδα μην πεις ότι δεν μπορώ, τέρμα το, ο διάβολος το κατάρθωσε αυτό που ήθελε. Σε βάζει να πεις δεν μπορώ, είμαι αδύνατος άνθρωπος, έχω αδυναμίες, κολλατώματα και τελείωσες και είπες εντάξει, πάω καλά. Όχι, με τη χάρη του Θεού μπορώ. Το πόσο μπορείς, όσο μπορείς. Δεν θα σου ρωτήσει, ξέρεις, γιατί δεν έκανες αυτό τον Παΐσιος. Αλλά θα σου πει, ξέρεις, σου δώσα μια δραγμή. Κάτι είναι μια μισή. Μην την καμπινεύεις μια ή την εξοδεύεις και αυτή τη δραγμή. Όχι, θα φροντίσεις να την διπλασιάσεις. Δηλαδή. Και αυτό γίνεται μυστικά και αθόρυβα. Ας λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Να δείτε τι αλλού λέει ο Παΐσιος εδώ μέσα και τελειώνω, τελειώνω. Κινήσου, κινήσου απλά. Δηλαδή το μάτι σου, όχι αυτό εδώ που βλέπεις, μέσα είναι το άλλο μάτι που βλέπεις στραβά εντελώς. Από την ημέρα που πέσαμε τον παράδεισο, μόνο στραβά γυρίζει η ρόδα από μέσα. Μόνο στραβά γυρίζει. Αν αυτή η ρόδα τη γυρίσουμε αλλιώς και κινείται απλά, ένα, νούμερο ένα απλά, βλέπω τον τάδε και λέω τι καλός άνθρωπος που είναι. Και το χαίρομαι.
Να το μάθω να το λέω, ότι είναι καλός. Ας είναι και στραβόξυλο. Είναι καλός, θα πω. Θα το πω μία, το πω δύο, το πω τρεις, και η ρόδα γυρίζει αλλιώς. Ένα, κινήσου απλά. Δύο, θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δηλαδή την αφήσει από το στόμα σου. Και τρία, θα έχεις ταπείνωση. Και αυτομάτως, χωρίς καμία αναβολή, ήδη ζεις μες στον παράδεισο. Αυτό είναι το μυστήριο. Μου λέει κάποιος, δεν θυμάμαι πότε. Βρε, λέω, χθες. Κάπου είχα πάει, σε έναν άρρωστη και του λέγα, εδώ που κάθεσαι. Πες, Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμα, το μυαλουδάκι σου, κράτησε το μακριά από τις αναποδιές και να είσαι ταπεινός. Κάτω μια μέρα μόνο του λέω. Μία μέρα, αφού είσαι εδώ μέσα, μία μέρα του λέω. Και όταν θα ξανάρθω θα μου πεις άλλα πράγματα από ό,τι μου λες. Λοιπόν και εμείς, στη Βουλή του Γιώργου Παΐσιου, απλά και ταπεινά θα κινιόμαστε. Και θα λέμε Κύριε Χριστέ ελέησόν με και τελείωσε. Θα καταλάβουμε τη χάρη του Θεού να περνάει μέσα μας. Διαφορετικά, μόνο στραβά θα βλέπουμε. Αμήν. Κάποιος μπορεί να δεν πει κάτι, ας πει. Να πεις κάτι. Από το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο. Εν σοφία ο Θεός επίησε τα πάντα. Και στη σοφία αυτή που ήταν ακούμπαγε το τέλειο, έκανε διακονητή ένα μικρό Θεό, τον άνθρωπο, που είχε προορισμό τον παράδεισο. Για να διακονήσει αυτή τη σοφία, που μέσα στη σοφία ήταν και τα ζώα, από την ώρα που ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία, ήρθε ο θάνατος. Και ο θάνατος τον απομάκρυνε από το Θεό και από τα ζώα που, όπως είπες πολύ σωστά, τον είχανε αφεντικό. Και απομακρυνθήκανε. Και ήρθε ο Κύριος με το Χριστός Ανέστη που είπαμε πρωτήτερα, για να μας ενώσει. Και υπάρχουν τρόποι πολλοί. Όπως ένας τρόπος είπες πολύ σωστά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τίποτα άλλο. Αμήν. Κανείς τίποτα άλλο. Την άλλη Δευτέρα. Προσευχή μας. Χριστός Ανέστη νεκρός φαντάζομαι να ικανοποιηθήκαμε. Ήταν πάρα πολύ. Εγώ το έχω διαβάσει αυτά τα κομμάτια αρκετές φορές. Γιατί έτσι λειτουργεί αλλιώς ο άνθρωπος μέσα. Βγαίνει και ένα μήνυμα άλλο, Κώστα. Εσείς που είσαστε άνθρωποι με πνεύμα, κοιτάξτε τα ζώα πώς συμπεριφέρονται. Αυτό λέμε. Και εμείς έχουμε γίνει πιο ζώα από τα ζώα. Τίποτα άλλο. Το λέει και ο Δαβίδ αυτό. Γεια σας. Στην καλή δουλειά σε αφεντικό. Αφεντικό. Αυτά που με βάζει λάδι.